Βρισκόμαστε στη Σύνοδο Πρόεδρε και θα ήθελα να μας πείτε ουσιαστικά τι θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Έναν απολογισμό, από ό,τι έχουμε καταλάβει, των πεπραγμένων της Δημοτικής Εταιρείας Σύνδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Δέλτα. Τα λέμε σωστά? Έτσι ακριβώς είναι. Ήταν υποχρέωσή μας μετά από 2 χρόνια να παρουσιάσουμε το έργο που γίνεται στη ΔΕΗΑ, που διαχειρίζεται ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι το νερό, και ταυτόχρονα να δείξουμε τα πεπραγμένα του χθες, το σήμερα και την περιοχή που έχει η ΔΕΗΑ, για να είναι μια σοβαρή επιχείρηση και να διαχειρίζεται όπως πρέπει το κοινωνικό αγαθό που λέγεται νερό. Ουσιαστικά, αν θέλετε, δώστε μας και ένα στίγμα χρηματοδοτήσεων, αλλά και τι θα δούμε, γιατί νομίζω ότι έχετε ετοιμάσει ένα βίντεο με τον απολογισμό των πεπραγμένων. Άρα, δώστε μας λίγο το τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, αλλά από εκεί και πέρα και τι ετοιμάζετε να κάνετε για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Είμαι στην ευχάριστη θέση να δηλώσω και σήμερα εδώ στο Συμβούλιο ότι πλέον υπάρχει μια διοικητική οργάνωση της ΔΕΙΑΔ. Καταφέραμε και δημιουργήσαμε μελέτες μόνοι μας και μεγάλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ένα από τα κυριότερα αυτά είναι να πάει το νερό στον αξιό, και σήμερα θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία δημοπράτησης. Σας το λέω από τώρα, είναι 25, και τελεί ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα, και οικονομικό και θέματα υγιεινής. Ταυτόχρονα αλλάζουμε όλα τα δίκτυά μας με μια χρηματοδότηση 3 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Αναβαθμίζουμε την βελικό της χαλάστρας. Προσδοκούμε ένα ακόμα έργο εκτός μέτρου τρίτσης 15 εκατομμύρια για τα δίκτυα του Εχιοδόρου, και γενικότερα προχωράμε σε ένα σχεδιασμό που θα φέρει τη ΔΕΙΑΔ αξιόπιστη όπως πρέπει, σε σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογία, για να μπορεί να παρέχει σοβαρές υπηρεσίες στους δημότες της. Και κάθε χρόνο ο Δήμος, λοιπόν, για αυτά τα προβλήματα, ο Δήμος, οι δημότες, μπορεί να μην είναι στη τσέπη του δημότη, αλλά το χρέος υπάρχει στο Δήμο, υπάρχει στην ΔΕΙΑΔ. Επιβαρύνεται με πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο. Τα είδατε τα νούμερα. Γι' αυτό, λοιπόν, υπάρχει ένα χρέος 14 εκατομμύρια, το οποίο παραλάβαμε και στο οποίο κάνουμε κινήσεις για να μειωθεί, για να ανακουφιστεί ο συμπολίτης μας, για να ανακουφιστούμε όλοι. Εξού και τα 3 εκατομμύρια που μπήκαν από τα ληξιπρόθεσμα για να μειωθεί το χρέος. Και στόχος και φιλοδοξία είναι αυτό το χρέος από τα 14 να πάει κοντά στα 4. Και υπάρχει και το τιμολόγιο του Αγίας Σοφίας που αναφέρθηκε εδώ πέρα, που είναι ένα ποσό 1.800, και το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει προφανώς ο Δήμος. Και θα πρέπει να το αναλάβει η πολιτεία. Θα πρέπει να αναλάβει η πολιτεία την κοινωνική παροχή στον οικισμό Αγίας Σοφίας. Όπως και πολλά άλλα πράγματα. Για να υπάρχει δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη απέναντι στους συνδημότες μας. Δικαιοσύνη. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε το αίσθημα του δικαίου. Και αν η τιμολογιακή πολιτική είναι αυτή, μπορεί να βελτιωθεί. Αλλά πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα για να την βελτιώσουμε. Και δεν μπορείς να αγοράσεις το νερό 35 λεπτά και να το χρεώνεις 35 λεπτά. Πώς θα γίνουν, θα διορθώνονται οι βλάβες? Πώς θα γίνουν τα τλειοστάσια? Πώς θα γίνονται οι συνδέσεις? Πώς όλα αυτά εδώ? Δεν υπάρχει χρηματοδότηση της ΔΕΙΑΔ, ούτε από το κράτος, ούτε από το Δήμο. Και εγώ αναγνωρίζω την προσπάθεια που γίνεται και την αναγνωρίζουμε όλοι. Γιατί δεν είναι ΔΕΙΑΔ μόνο το πόσιμο νερό, το οποίο θα πρέπει να δούμε και τι ποιότητα νερού πίνουμε. Γιατί αν δεν αντικατασταθούν τα δίκτυα, σίγουρα η ποιότητα νερού δεν θα είναι καλή. Άρα και την ποιότητα νερού να δούμε, και τους βιολογικούς που έχει υπό την ευθύνη της στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας και στη Δημοτική Ενότητα Αξιού να δούμε. Και όλα αυτά εδώ είναι ένα μείγμα το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση και του περιβαλλοντικού θέματος και της ποιότητας ζωής, του τι αναπνέουμε και του τι πίνουμε σε αυτόν τον τόπο. Το νερό, Δήμαρχε, ήταν ένα ζήτημα το οποίο υπήρχε πάντα σαν πρόβλημα στην περιοχή σας. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο ταλάνιζε πολλές δημαρχικές θητείες. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας σήμερα, πώς βλέπετε τα πράγματα, μιας και ο τόπος σας έχει αλλάξει δημαρχιακή ομάδα πλέον, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε κάποιες κινήσεις, τουλάχιστον προς θετική κατεύθυνση, σύμφωνα φυσικά με αυτά που μας λέει ο πρόεδρος, όσες φορές τον έχουμε καλέσει στο Δελτίο Ειδήσεων, σχετικά με τη ΔΕΙΑ σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα του νερού στο Δήμο Δέλτα εξακολουθεί να είναι δύσκολο.
Δεν λέω ότι είναι άλυτο, αλλά είναι δύσκολο. Εμείς στην προηγούμενη θητεία είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε την εγκατάλειψη η οποία υπήρχε στη ΔΕΙΑ. Η αλήθεια είναι ότι όταν βγάλαμε τους λογαριασμούς, είναι και ίσως ένας από τους λόγους που πληρώσαμε το τίμημα των εκλογών, χάσαμε τις εκλογές, γιατί πραγματικά ήταν μια δύσκολη κατάσταση τότε, γιατί ο κόσμος δεν θέλησε να καταλάβει ότι η οργάνωση και το νοικοκύρεμα γίνεται γιατί πρέπει η ΔΕΙΑ να είναι αυτό το εργαλείο το οποίο θα βοηθάει τους δημότες μας και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και πάντα. Η αλήθεια είναι ότι επί της προεδρίας του Σπύρου του Σταματάκη η ΔΕΙΑ έχει κάνει κάποια βήματα πρόοδου. Βέβαια υπάρχει και η δική μας ομάδα, η ομάδα Μπροστά ο Άνθρωπος, η οποία στηρίζει αυτή την προσπάθεια διότι είναι προς την κατεύθυνση στην οποία εμείς είχαμε κινηθεί τότε, παρόλο που εμείς δυσκολευτήκαμε με την έννοια ότι ήταν προεκλογική περίοδο και όλοι την εκμεταλλεύτηκαν για όφελός τους. Εμένα δεν με απασχολεί αυτό. Εμένα εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι ότι η σημερινή διοίκηση της ΔΕΙΑ και όχι η Δημοτική Αρχή, να το ξεχαρίζουμε. Η σημερινή διοίκηση της ΔΕΙΑ βαδίζει πάνω στα βήματα που είχαμε χαράξει εμείς, έτσι ώστε να μπορέσει η ΔΕΙΑ πλέον να είναι το εργαλείο αυτό το οποίο και νερό θα έχουμε όλοι, αλλά και εξυπηρέτηση θα έχουν όλοι οι δημότες. Αυτή την προσπάθεια λοιπόν εμείς θα την στηρίξουμε μέχρι ότου να φτάσει στο τέλος. Και το κάνουμε όχι γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι εμείς αυτό το οποίο κάναμε μόνο ήταν το καλό, αλλά γιατί ο τόπος μας χρειάζεται συνένωση, χρειάζεται συμπόρευση και χρειάζεται αποτελεσματικότητα από όλες τις δημοτικές ομάδες, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο μας.